Οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν συνήθως κάποιες ρουτίνες. Ξυπνάνε μια συνηθισμένη ώρα, κάνουν συγκεκριμένα πράγματα μόλις σηκωθούν από το κρεβάτι, πηγαίνουν στην κουζίνα με συγκεκριμένο τρόπο, κάνουν τα ίδια πράγματα πριν φύγουν για τη δουλειά, πηγαίνουν συνήθως από την ίδια διαδρομή στη δουλειά τους, με το που φτάνουν στην εργασία τους κάνουν περίπου τα ίδια πράγματα κάθε φορά, όταν τελειώνει η δουλειά τους κάνουν τα ίδια πράγματα, όταν φτάνουν στο σπίτι κάνουν τα ίδια πράγματα και έχουν κάποιες συγκεκριμένες ρουτίνες καθημερινά. Το να έχεις μια ρουτίνα, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια συγκεκριμένη ακολουθία βημάτων που ακολουθείς καθημερινά δεν είναι απαραίτητο κακό. Συχνά σε βοηθάει να παραμένεις εστιασμένος και συνεπής στα σημαντικά πράγματα που έχεις επιλέξει να κάνεις. Ωστόσο, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσω για το πώς να έχεις μια ρουτίνα, ένα πρόγραμμα, αλλά να μην είσαι σκλάβος της ρουτίνας ή του προγράμματος. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω coaches, επιχειρηματίες και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Γενικά, είμαι άνθρωπος της ρουτίνας. Σύμφωνα με το λεξικό, η λέξη ρουτίνα σημαίνει η συνήθεια της καθημερινής, μηχανικής και τυποποιημένης επανάληψης των ίδιων δραστηριοτήτων. Δηλαδή, η ρουτίνα σημαίνει να έχεις κάποιες δραστηριότητες ίδιες καθημερινά, τις οποίες τις κάνεις κατά κάποιο τρόπο τυποποιημένα και μηχανικά. Οπότε, έχω ορίσει κάποιες ρουτίνες, κάποια πράγματα που κάνω καθημερινά, είτε πρόκειται για την εργασία μου, είτε πρόκειται για τη ζωή μου γενικότερα. Έχω προαποφασίσει ποια πράγματα είναι σημαντικά για μένα, για παράδειγμα σε σχέση με την υγεία μου, με τις σχέσεις μου, με την εργασία μου, με τα παιδιά μου, με την οικογένειά μου, και ξέρω ποιες δραστηριότητες με οδηγούν στο να έχω επιτυχία σε αυτούς τους τομείς. Ό,τι μπορεί να σημαίνει επιτυχία σε αυτούς τους τομείς. Οπότε, για παράδειγμα, ξέρω ποιες μέρες θα κάνω γυμναστική, ποιες μέρες θα βγω για τρέξιμο, ποιες μέρες θα κάνω τα βίντεο, ποιες μέρες θα κάνω τις συνεδρίες coaching με τους πελάτες μου, ποιες μέρες θα τις αφιερώσω σχεδόν αποκλειστικά στα παιδιά μου. Γενικά, η εβδομάδα μου είναι προγραμματισμένη και γεμάτη με πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, τις οποίες έχω βάλει και από επιλογή. Οπότε, μου αρέσει να έχω ένα πρόγραμμα, να υπάρχει μία ρουτίνα. Και καλό είναι να έχεις ένα πρόγραμμα, μία ρουτίνα, να έχεις δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα που κάνεις καθημερινά και κάθε εβδομάδα. Για παράδειγμα, μία φορά την εβδομάδα θα πιω καφέ με έναν φίλο μου, όπου θα πούμε τα νέα μας και θα συζητήσουμε για νέες ιδέες. Παρασκευή βράδυ, όταν είμαι με τα παιδιά μου, βλέπουμε ταινία. Σάββατο ή Κυριακή, όταν είμαι με την κοπέλα μου, θα πάμε μια εκδρομή ή κάπου για περπάτημα. Δεν είναι ότι θα καθίσεις και θα προγραμματίσεις από πριν όλη σου την εβδομάδα λεπτό προς λεπτό. Αυτό είναι κάτι που συνήθως αναπτύσσεται με τον καιρό. Οπότε, ενώ είναι καλό να έχεις ένα πρόγραμμα, να έχεις μια ρουτίνα, να έχεις μια σειρά από πράγματα που έχεις βάλει εκεί από επιλογή και να πειθαρχείς σε αυτή τη σειρά των πραγμάτων, σε αυτή τη ρουτίνα σου, ναι, μεν είναι καλό αυτό, αλλά μην γίνεσαι σκλάβος αυτής της ρουτίνας, αυτού του προγράμματος. Ο δεύτερος ορισμός της λέξης ρουτίνα είναι η δυσάρεστη έλλειψη εναλλαγής, πρωτοτυπίας και δημιουργικότητας. Πολλές φορές, ενώ έχω κάτι που κάνω από συνήθεια ως μέρος του προγράμματός μου, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο το οποίο να απαιτεί περισσότερο την προσοχή μου εκείνη τη στιγμή. Και πιάνω τον εαυτό μου να πιέζομαι ή να νιώθω τύψεις που δεν θα κάνω το ένα ή το άλλο. Όποτε λοιπόν συμβαίνει αυτό, δίνω την άδεια στον εαυτό μου να κάνει ό,τι θέλει. Αν θέλει να κάνει αυτό που έχει προγραμματισμένο ή αν θέλει να κάνει αυτό που έχει προκύψει. Αν λειτουργείς με πρόγραμμα και ρουτίνα στο 80% της ζωής σου, του χρόνου σου και επιτρέπεις ένα 20% απρογραμμάτιστο, τότε θα είσαι σε πολύ καλό δρόμο σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Να έχεις λοιπόν ένα πρόγραμμα, μία ρουτίνα, πειθάρχησε στο πρόγραμμα και στη ρουτίνα, αλλά μην γίνεις σκλάβος τους. Αν θέλεις να σε βοηθήσω να βάλεις ένα πλάνο καθημερινής δράσης με δραστηριότητες οι οποίες ταιριάζουν σε σένα, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα δηλαδή. Ζήτητε να κάνουμε μια συνεδρία coaching, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free και βάλτε τα στοιχεία σου για να κλείσουμε μια συνεδρία συμβουλευτικής δωρεάν. GreekCoach.gr κάθετος free. Αν έφτασες εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάντα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Ανεβάζω ένα βίντεο περίπου κάθε 1-2 εβδομάδες. Γράψε μου στα σχόλια αν έχεις κάποια ερώτηση που θέλεις να σου απαντήσω σχετικά με το θέμα και γράψε μου επίσης εσύ τι, είσαι του προγράμματος, της ρουτίνας ή όχι. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής. Και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.